Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος στέλνει τους πιο θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο 25ο συνέδριό σας. Το συνέδριο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό για όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που παλεύουν, αγωνιούν, αντιστέκονται. Οι εργασίες του, με τη συζήτηση και τα συμπεράσματα από τη δράση σας στην προηγούμενη περίοδο, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανασύνταξη του εργατικού κινήματος. Οι κυβερνήσεις, σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η περιφερειακή και τοπική διοίκηση που εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας καταδικάζουν να ζούμε σε έναν εργασιακό μεσαίωνα, θυσιάζοντας τις δικές μας ανάγκες για να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη των μεγαλοκατασκευών, των βιομηχάνων, των μεγαλοεμπόρων, των μεγαλοξενοδόχων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών. Αυτοί διατηρούν το αντιεργατικό νομοθετικό προστάσιο. Αυτοί δώσαν το μεγάλο χτύπημα στις κλαδικές συμβάσεις. Και έτσι σας κόβουν μισθούς και επιδόματα, έτσι κλέβουν τον ιδρώτα σας νόμιμα και παράνομα. Αυτοί είναι που ευθύνονται για τα εργατικά ατυχήματα στα εργοτάξια, για την ανασφάλιστη μαύρη εργασία που εμφανίζεται με ιδιαίτερη οξυμένη μορφή στον κλάδο σας. Είναι οι ίδιοι που υποχρεώνουν τις γυναίκες σήμερα να αντιμετωπίσουν μια εργασιακή ζούγκλα, να βιώνουν την εργοδοτική και κρατική βία, να ζουν τον ανεκφυάλτη της ανεργίας και των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, να μην έχουν αργία ούτε μία Κυριακή για να την αφιερώσουν στην οικογένεια και στα ενδιαφέροντά τους. Να εργάζονται χωρίς συλλογικές συμβάσεις και δικαιώματα, πολλές χωρίς να δικαιούνται άδειες μητρότητας και επιδόματα. Άλλες πάλι να βιώνουν τη βία της απόλυσης λόγω εγκυμοσύνης, φέτος μάλιστα για πρώτη φορά και με τη βούλα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εργαζόμενες να απολύονται γιατί τολμούν να διεκδικήσουν τα αυτονόητα δικαιώματά τους στην εργασία και τη μητρότητα, τη συνδικαλιστική δράση. Κανένα επικοινωνιακό τερτύπη δεν μπορεί να κρύψει τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουμε. Δεν μπορεί να κρύψει ότι θυσιάζουν τη ζωή μας και το περιβάλλον που ζούμε για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Κανένα τους τερτύπη δεν μπορεί να κρύψει ότι σπέρνουν τον πόλεμο στηρίζοντας τα υπεραλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκορπώντας δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς. Είναι λοιπόν κοινός ο αντίπαλός μας σήμερα. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις που τους υπηρετούν. Και κοινός πρέπει να είναι και ο αγώνας μας για μια ζωή με δικαιώματα. Απέναντι στην εργοδοτική τρομοκρατία, αντιτάσσουμε την αλληλεγγύη και το συλλογικό μας αγώνα ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας. Γυρίζουμε την πλάτη στην ιτοπάθεια και σε αυτούς που θέλουν να υποτάξουν τις ανάγκες μας στα συμφέροντα των επιχειρηματικών κολοσσών και στα κέρδη τους. Συναγωνιστές, τα προηγούμενα χρόνια βαδίσαμε μαζί σε δύσκολες και σκληρές μάχες. Μάχες που δώσαμε χέρι-χέρι για τη ζωή που αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας. Συνεχίζοντας σε αυτό το δρόμο, ξεπερνώντας αδυναμίες, μπορούμε να γίνουμε πιο ικανοί. Να αναδείξουμε στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες ότι μόνη η διέξοδος για να βγούμε στο ξέφωτο μια ζωή με δικαιώματα είναι η συλλογική αγωνιστική μας δράση. Με τις σκέψεις αυτές, ευχόμαστε καλές εργασίες στο συνέδριό σας και καλή αντάμωση στους αγώνες που έρχονται.